Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα η υγεία μου. Συζητάμε για το θέμα της γυναικείας ακράτειας σήμερα και θα συζητήσουμε σε αυτό το μέρος και για τη χαλάρωση του κόλπου στις γυναίκες. Κοντά μας είναι ο πολύ γνωστός με ευθύρ χειρουργός γυναικολόγος, ο κύριος Φώτης Πουρναρόπουλος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην ουρογυναικολογία, εξειδικευμένος στα θέματα της γυναικείας ακράτειας και της χαλάρωσης του κόλπου, εκπαιδευμένος και στη Μεγάλη Βρετανία και στο Βέλγιο. Λοιπόν, κύριε Πουρναρόπουλε, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να μιλήσουμε λοιπόν για το Botox. Botox στη γυναική ακράτεια. Ναι, είναι. Για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας. Ακριβώς. Για το μικρό ποσοστό της ακράτειας που αφορά σε αυτό το τύπο ακράτειας. Mm-hmm. Εφόσον μια φαρμακευτική αγωγή δεν ανταποκριθεί σε αυτό που θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένα σημεία νέσεις Botox, όπου συγκεκριμένα. Τι γίνεται τώρα, αυτή η κύστη είναι υπερδραστήρια. Τα νεύρα της λειτουργούν, οι νευρικές παραφιάδες λειτουργούν παραπάνω από το κανονικό. Έτσι. Το Botox τι κάνει, παραλύει τα νεύρα. Ναι, παραλύει τα νεύρα. Οπότε γίνεται αυτή η θεραπεία. Η οποία βέβαια δεν κρατάει για πάντα. Όπως και το Botox το αισθητικό δεν κρατάει για πάντα, έτσι και αυτή η θεραπεία πρέπει περίπου κάθε 8, 10, 12 μήνες να επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα. Γιατί μιλάμε και για γυναίκες οι οποίες επιτελείστον είναι κάποιες ηλικίες. Βέβαια δεν χρειάζεται αναισθησία για αυτό το. Για αυτή την παρέμβαση. Να κάνουν τα μποτοξάκια τους που λέμε. Ναι. Πολύ συχνά. Έρχεται δηλαδή η μαμά και κόρη να κάνουν μποτοξ σε διαφορετικά σημεία. Στην ίδια κλινική. Άλλο πλαστική χειρουργική και σε εσάς. Δεν είναι συχνή η συμμόρφωση. Δηλαδή. Είχε γίνει κάποτε έτσι μεγάλος δώρος για το μπότοξ. Δεν απέδωσε τόσο. Αλλά δεν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ναι, έτσι, γιατί, ναι. Γιατί πρέπει να ζυγίζουμε λίγο και το κόστος ναι, και την ταλαιπωρία. Οπωσδήποτε. Και το αποτέλεσμα το οποίο. Και το αποτέλεσμα ζητάμε. Γιατί είναι καλύτερα να λύνουμε το πρόβλημα παρά να το τραβάμε. Έτσι. Και περνάμε λοιπόν, τώρα στη χειρουργική θεραπεία της ακράτειας σούρου. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ που θα δώσει λύση ουσιαστικά ακριβώς. Στο θέμα. Βασικά ο κόσμος ακούει χειρουργείο, χειρουργική θεραπεία. Και τρομάζει. Δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς χειρουργείο. Μην τρομάζουμε τις γυναίκες. Μίνι παρέμβαση. Είναι μια επέμβαση που κρατάει 15 με 20 λεπτά. Mm-hmm. Τοποθετείται κάτω από την ουρήθρα της γυναίκας ένα μικρό πλέγμα. Mm-hmm. Μια ταινία. Η ταινία, όπως λέγεται. Η ταινία, ακριβώς. Η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένα ανατομικά στοιχεία δικά μας. Η τραυματική επιφάνεια είναι ένα εκατοστό ή και λιγότερο. Α, τόσο λίγο. Δηλαδή το νηστεράκι θα κάνει μία τομούλα ενός εκατοστού. Είναι μικροχειρουργική. Μάλιστα. Γίνεται με τοπική αναισθησία ή μπορεί να δώσουμε και μία ελαφριά μέθη. Επισκληρίδιο όχι. Επισκληρίδιο θα κάνουμε αν συνυπάρχουν και άλλα προβληματάκια, όπως είναι η χαλάρωση και τα λοιπά, ναι. Όπου θα έχουμε ένα χειρουργείο το οποίο θα κρατήσει καμιά ωρίτσα. Μπορούμε αυτό να το συνδυάσουμε και με τη χαλάρωση. Ναι, και στη συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Η ταινία τοποθετείται. Mm. Παραμένει η γυναίκα για μερικές ώρες στην κλινική. Ώρες. Αν αυτό. Έχει ασφάλεια, ναι. ΕΟΠΗ, ναι. Υποχρεωτικά θα κάτσει ένα βράδυ, γιατί ο κρατικός φορέας υγείας δεν δικαιολογεί τα υλικά του χειρουργείου αν δεν υπάρχει παραμονή για μία μέρα. Μάλιστα. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, καθίστε μέρα ξεκουραστεί κιόλας. Ακριβώς αυτό θα έλεγα ο και εγώ. Ο καθητήρας βγαίνει λίγο πριν την αποχώρηση της γυναίκας από την κλινική. Mm-hmm. Και μπορεί να ξεκινήσει τις δραστηριότητες της την επόμενη μέρα. Ποια. Όταν λέμε τώρα δραστηριότητες. Ναι. Δεν μπορεί να πάει να δουλέψει καθαρίστρια ή στο χωράφι. Κατευθείαν. Έτσι. Ναι. Χρειάζεται, λέω εγώ χαρακτηριστικά. Πέστε ότι δεν είμαι ουρογυναικολόγος και είμαι νευροχειρουργός. Ναι. Και σας έκανα μία σπονδυλοδεσία στη σπονδυλική στήλη. Ναι. Έτσι. Πώς θα παρακολουθήσετε τις συμβουλές μου όσον αφορά το τι θα σηκώνετε και τι δουλειά θα κάνετε, σαν με ευλάβεια. Πέστε λοιπόν ότι αυτό το χειρουργείο του ενός Τετάρτου κράτησε 15 ώρες. Mm-hmm. Και. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Ακριβώς να. Με τον ίδιο τρόπο. Έχει μεγάλη επιτυχία το θέμα. Ακριβώς. Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα χρειάζεται συμμόρφωση. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τα ποσοστά της επιτυχίας. Αυτό θέλω να μάθω. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί, πριν ναι. 2 χρόνια, 3 για την ακράτεια ώρων, ήταν στο 95%. Σήμερα είναι 97-98%. Ανεβαίνει όσο πάει. Να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το 97-98% συμπεριλαμβάνει και τον ειδικευόμενο που θα βάλει την πρώτη ταινία στη ζωή του. Α, ναι. Δηλαδή είναι ένα. Μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι όλοι. Σε εμάς, όπως και στους εξειδικευμένους σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει 100% επιτυχία. Σχεδόν 100% βελτίωση. Κατάλαβα τι εννοείται. Γιατί
υπάρχουν και παρατημένα περιστατικά στα οποία δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στη γυναίκα ότι θα είναι τελείως τελείως. Άρα λοιπόν οι γυναίκες δεν πρέπει να παρατάνε το θέμα αυτό. Αλλά οι κοντινοί συγγενείς, οι κόρες, οι νύφες να πιάνουν από το χέρι τις μαμάδες τους και να τις πηγαίνουν στο γιατρό για να λύσουν το θέμα το οποίο είναι τόσο απλό τελικά. Είναι τόσο απλό και η επίλυση είναι απλή. Ναι. Η επίλυση είναι απλή. Έχει επιτυχία. Υπάρχουν επιπλοκές, κύριε Πουνερόπουλε. Δεν υπάρχει καμία επιπλοκή. Οι μόνες τις οποίες έχουμε παρατηρήσει. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες, συγγνώμη, μετά το χειρουργείο εμφανίζουν μια αλλεργία στα υλικά, στους καθετήρες. Υπάρχει μια αλλεργία στο λάτεξ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε από πριν. Χίτε λίγο. Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν, ναι, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θέμα με τις αλλεργίες, αλλά είναι κάτι το οποίο και περνάει αρκετά περνάει, γρήγορα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Κύριε Πουνερόπουλε, τώρα ίσως να κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη μικροεπέμβαση, τη μίνι παρεμβατική χειρουργική επέμβαση, όπως λέτε, σε μικρή ηλικία, και θα ήθελα να ρωτήσουν αν γενικά αυτό επηρεάζει τη σεξουαλικότητα της γυναίκας ή γενικά τη ζωή της, τη σεξουαλική. Τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας την επηρεάζει ακράτεια. Ναι, μετά την επέμβαση εννοώ. Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή η ταινία και όλη η επέμβαση αυτή η οποία γίνεται επηρεάζει γενικά τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας. Βελτιώνει. Τη βελτιώνει. Ωραία, αυτό. Γιατί ουσιαστικά στην προκειμένη περίπτωση λύνεται το πρόβλημα της ακράτειας. Μια γυναίκα που έχει ακράτεια ουρών κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης και ειδικά αν έχει οργασμό ή κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει ακράτεια ουρών κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, φαντάζομαι. Ωραία. Επίσης ήθελα να πω ότι. Μία γυναίκα η οποία θα γεννήσει φυσιολογικά θα υπάρξει ακράτεια ουρών η οποία θα επιμένει μετά τη γέννα. Μετά τη γέννα. Έτσι. Και με το φυσιολογικό το κετό δηλαδή. Ναι. Θα τοποθετηθεί η ταινία. Αυτή η γυναίκα μπορεί να ξαναγεννήσει, αλλά με κεφαλαιοκτονία και το μία. Α, δηλαδή όταν γεννάει φυσιολογικά. Ναι. Έχει ακράτεια. Η ακράτεια της γυναίκας στην περιοχή. Μπορεί να διορθώσουμε. Και διορθώνεται και μπορεί να ξαναμείνει έγκυος. Η εγκυμοσύνη δεν θα χαλάσει την επέμβαση. Α, δεν τη χαλάει την επέμβαση. Όχι. Η δίωδος του μωρού μέσα από τον κόλπο θα χαλάσει την επέμβαση. Μάλιστα. Οπότε, βέβαια, κατανοητό. Μπορεί να έχω και περιστατικό όπου ζήτησε η γυναίκα να ξαναγυρίσει φυσιολογικά και αν επανεμφανιστεί η ακράτεια να μπει καινούργια ταινία. Μάλιστα. Για την ώρα δεν έχει επανεμφανιστεί, οπότε είμαστε εν αναμονή. Οι επιλογές μας είναι. Είναι διάφορες και ανάλογα στη θέλει και η γυναίκα, νομίζω. Είναι, στην γιατί... προκειμένη περίπτωση. Αν θέλει να κάνει και σαρκή τομή ή όχι. Κοιτάξτε, το άλλο θέμα είναι ότι εμφανίζεται η ακράτεια μετά από μία γέννα. Μπορεί η επόμενη γέννα να είναι μετά από 6-7 χρόνια. Ναι. Γιατί να μείνουμε βρεγμένοι με ακράτεια ουρών όλα αυτά τα χρόνια. Να περιμένουμε να γεννήσουμε και μετά να λύσουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν καλύτερα να το διορθώσουμε το πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω, τέλος πάντων, το κόστος δεν είναι, όχι, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο. Μπορούμε να ξανακάνουμε την επέμβαση αφού γεννήσουμε φυσιολογικά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση στο πρόβλημά μας. Για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Τώρα, ποιες είναι άλλες παθήσεις. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την γυναική ακράτεια? Νομίζω το κλείσαμε. Και εγώ νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτό. Να πούμε τώρα για κάποιες άλλες παθήσεις οι οποίες συνυπάρχουν με το πρόβλημα αυτό που έχουν οι γυναίκες. Είναι αρκετά συχνό και έχει το ίδιο αίτιο, όπως είπαμε, την κακή ποιότητα του κολαγόνου, αυτές οι γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν ακράτεια, να έχουν και κάποια χαλάρωση στον κόλπο. Μάλιστα. Λεγόμενη κυστεοκύλη, όπου είναι χαλάρωση του πάνου τυχώματος του κόλπου, όπου θα σου μας πει χαρακτηριστικά αυτή η κυρία ότι όταν κάνει μπάνιο, ντουζ, πιάνει κάτι ένα στρογγύλο μπαλάκι. Αυτό είναι η ουροδόχος κύστη, η οποία φεύγει προς τα κάτω. Σπανιότερα είναι του οπισθίου τυχώματος, όπου αυτό που βγαίνει προς τα κάτω είναι το τμήμα του εντέρου. Μάλιστα. Στο ορθό. Άρα κύλι και ορθό. Και πιο σοβαρά και πιο παρατημένα περιστατικά ή με μεγαλύτερο πρόβλημα στο κολαγόνο είναι που εξέρχεται τμήμα της μήτρας προς τα έξω. Αυτό που λέμε πρόπτωση. Πρόπτωση. Ναι. Η πρόπτωση δεν συνδέεται με ακράτη, δεν συνδυάζεται με ακράτη. Η γυναίκα η οποία θα εμφανίσει πρόπτωση είχε ακράτη αρκετά χρόνια πριν. Δεν, και κάποια χαλάρωση, δεν ασχολήθηκε με το θέμα και σιγά σιγά αυτό χειροτέρευσε και έπεσε η μήτρα προς τα κάτω. Δυστυχώς. Λοιπόν, όλα αυτά διορθώνονται. Όχι τόσο απλά με χειρουργία των 15-20 λεπτών, αλλά διορθώνονται και διορθώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους με μεγάλη επιτυχία. Με χρήση πλεγμάτων ή όχι. Ναι, θα μας πείτε τώρα δύο λόγια και για όλα αυτά. Η δυσμορφία του εδίου είναι, η δυσμορφία του εδίου είναι κάτι το οποίο σχετίζεται πάλι με αυτό, με τις παθήσεις αυτές, κύριε Πουνερόπουλε? Όχι, δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με αυτές τις παθήσεις. Απλώς υπάρχουν πολλές κυρίες οι οποίες επειδή θα
βελτιώσουμε, θα μπούμε μέσα στο χειρουργείο και θα κάνουμε αυτή τη μικρό επέμβαση ή την βελτίωση της χαλάρωσης του πυρηνικού εδάφους, θα μας ζητήσουν κάποιες δυσμορφίες στα χείλη του εδίου να τις διορθώσουμε. Μάλιστα, παράλληλα. Οι οποίες μπορούν να δημιουργούν θέμα τραυματισμού αν φοράς ένα σκληρό τζιν ή να μην φορέσεις ένα λεπτό μαγιό το καλοκαίρι. Αυτό είναι, θα έλεγα, εγγίζει τα όρια της πλαστικής χειρουργικής, αλλά λόγω της περιοχής εκπαιδευόμαστε εμείς και μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Περισσότερο σοβαρό και είναι η χαλάρωση του κόλπου. Μάλιστα. Ποια χειρουργία μπορούν να γίνουν λοιπόν παράλληλα? Πάμε λίγο σε αυτό. Παράλληλα, τώρα μπορούμε να διορθώσουμε την κύστεο κύλη, δηλαδή την κύλη του άλλου τμήματος του κόλπου, κάνοντας ένα σημάζεμα της περιοχής και βάζοντας ένα πολύ λεπτό, συμβατό με την περιοχή, την ευαίσθητη περιοχή, βιολογικό πλέγμα ή μη βιολογικό, το οποίο έρχεται και γίνεται ένα με το σώμα, και για να μην έχουμε επανεμφάνιση προβλήματος. Ναι. Το ίδιο σημαίνει και με την πρόπτωση του εντέρου. Mm-hmm. Στο έντερο δεν βάζουμε συνήθως πλέγμα, διότι η περιοχή δεν το δέχεται. Mm-hmm. Έχουμε η εμπειρία μας. Στο παρελθόν βάζαμε, αλλά διορθώνουμε την περιοχή τελείως ανατομικά, με τα δικά της τοιχώματα. Και όταν έχουμε πρόπτωση της μήτρας, η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι όχι κολπική, είναι κοιλιακή. Μάλιστα. Η σύγχρονη ουρογυναικολογία δεν δέχεται σαν λύση την αφαίρεση της μήτρας από τον κόλπο. Μάλιστα. Είναι μια εξαιρετική επέμβαση. Κυρίως της γερμανικής σχολής οι συνάδελφοι την εκτελούν συχνά. Αλλά αποτελεί ακροτηριαστικό μέσο. Εμείς προτιμούμε, εφόσον δεν υπάρχει παθολογία στις οθήκες και στη μήτρα, να διατηρήσουμε τα πάντα ως έχουν, να πάμε από την κοιλιά και να τα φέρουμε ξανά εκεί που τα έβαλε ο Θεούλης. Μάλιστα. Χωρίς να πειράξουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, αποκαθιστούμε με χρήση διαφόρων τεχνικών τους συνδέσμους που έχουν χαλαρώσει. Μάλιστα. Με μια πολύ μικρή τομή των 10 εκατοστών. Τέλεια. Σε ένα χειρουργείο που κρατάει μία ώρα, μία και κάτι. Λαπαροσκοπικά γίνεται αυτό. Γίνεται και λαπαροσκοπικά, αλλά θα κρατήσει 4 ώρες. Είναι πολύ ψηλό δουλειά και γι' αυτό δεν το προτιμώ. Το λαπαροσκοπικό επίσης έχει ένα μειονέκτημα. Γενικά η λαπαροσκόπηση σε μεγάλες ηλικίες έχει ένα μειονέκτημα. Μάλιστα. Σε σχέση με την ανοιχτή. Η ανοιχτή επέμβαση γίνεται με μια απλή επισκληρίδιο γραχιά. Ναι. Η λαπαροσκόπηση χρειάζεται γενική αναισθησία. Γενική. Σε μια γυναίκα 60, 70, 80 ετών δεν φοβάται κανείς το χειρουργείο. Ναι. Φοβάται την αναισθησία. Έτσι, τη διασωλήνωση. Γιατί μπορεί να έχει συνοδά νοσήματα, να έχει άλλα προβλήματα. Να κάνω πράγματα. Τον ενοικιωμένο δεν θέλει να τον ταλαιπωρήσει και όλο και με γενική αναισθησία. Ακριβώς. Και δεν, είναι επέμβαση η οποία η σύγχρονη χειρουργική δεν χρησιμοποιεί πολλά ράματα, δεν κάνει πολλές τομές. Δηλαδή ακόμα και στην ανοιχτή κοιλιά, στην ανάταξη της μήτρας με την ανοιχτή κοιλιά, η γυναίκα το πολύ που θα μείνει στην κλινική είναι 2 βράδια. Το πολύ. Δηλαδή, αν είναι σχετικό κάποιο επαρχιακό μέρος και δεν μπορούμε να έχουμε γρήγορη πρόσβαση ξανά σε περίπτωση που υπάρχει κάτι. Άρα λοιπόν γίνεται ανάταξη της μήτρας κοιλιακά, όπως είπατε. Κοιλιακά, αυτό ναι, το εφαρμόζετε εσείς. Η επέμβαση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πόση ώρα διαρκεί συνήθως? Γύρω στη μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα η επέμβαση. Το μειονέκτημα της κολπικής προσπέλασης στην πρόσθεση της μήτρας επίσης είναι το ότι θα αφαιρέσουμε τη μήτρα, θα κάνουμε ακροτηριασμό της περιοχής, θα καταστρέψουμε όλους τους συνδέσμους. Και μετά από 2-3 χρόνια θα έρθει αυτή η γυναίκα και θα έχει πρόπτωση του κόλπου. Τι το κομμάτι του κόλπου που έχει μείνει. Δεν έχει που να στηριχτεί. Σωστά. Οπότε θα χρειαστεί εκ νέου επέμβαση. Κατά συνέπεια δεν είναι τίμιο να ακολουθείτε αυτή τη μέθοδος. Άρα λοιπόν, παράλληλα χειρουργεία που μπορούν να γίνουν μαζί με το χειρουργείο της γυναικείας ακράτειας, της αντιμετώπισης της γυναικείας ακράτειας, είναι σε παρατημένες περιπτώσεις ή προβλημάτων που έχει η γυναίκα που τα έχει αφήσει, είναι η ανάταξη λοιπόν της χαλάρωσης, η ανάταξη της μήτρας και όπως είπατε και κάποιο άλλο θέμα που είναι οι πλαστικές μπορούμε να κάνουμε και μια πλαστική επέμβαση για κάποιες περιπτώσεις δυσμορφιών του εδίου. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα κόστη. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, πριν πάμε στα κόστη. Δεν ξέρω. Τα κόστη και τα ωφέλη. Και τα ωφέλη. Ας πούμε πρώτα τα ωφέλη. Μιλήσαμε πριν για το πόσο κοστίζουν τα Pampers. Ναι, είπαμε ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, 1000 ευρώ το χρόνο. 1000 ευρώ το χρόνο. Για τη χρήση δύο φορές. Δύο με τρεις πάνες ανάλογα με τη δραστηριότητα της γυναίκας είναι ο μέσος όρος που χρειάζεται μια γυναίκα μακράτη όρο κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάλιστα. Γιατί και αυτά δεν μπορούν να μένουν βρεγμένα. Όταν βρέχονται πρέπει να αλλάζουν γιατί θα προκαλέσουν ερεθισμό. Ναι.
Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.500 με 1.800 ευρώ. Ναι. Συνολικά τα υλικά, η συμμετοχή δηλαδή η κλινική, ο νησιολόγος και η αμοιβή του γιατρού. Μιλάμε για τη γενική ακράτεια. Για την ακράτεια. Για την ακράτεια. Ναι. Μάλιστα. Θα προσθέταμε και περίπου 500 ευρώ επιπλέον με 600 σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε τις επιπλέον επεμβάσεις. Τις επιπλέον αυτές που είπαμε για τη χαλάρωση, την ανάταξη, τη συνήθεια, τη χαλάρωση του κόλπου. Το προσδόκιμο της επιτυχίας των επεμβάσεων είναι σχεδόν για όλη τη ζωή. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή, αν κάνουμε μια επέμβαση τώρα με ταινία, όπως είπαμε, της ακράτειας, θα ξαναγίνει, υπάρχει περίπτωση? Κοιτάξτε, άμα μετά από την επέμβαση αυτή μια γυναίκα συνεχίζει να σηκώνει τα χαλιά στο σπίτι και να τα τεινάζει. Δεν προσέχει τον εαυτό της και δεν σέβεται αυτό το οποίο έχει κάνει. Γιατί αυτό που πρέπει να ξέρει αυτή η γυναίκα είναι ότι έχει πρόβλημα στο κολαγόνο, όπως είπαμε. Δηλαδή, άντε και δεν ήρθε η ακράτεια, αν συνεχίσει να μην προσέχει τα βάρη και το lifestyle, θα πάθει ζημιά στα γόνατα, θα πάθει ζημιά στη σπονδυλική στήλη, κάπου θα βγει αυτή η ιστορία. Άρα πρέπει, όπως είπα, αν μας χειρουργήσει ο νευροχειρουργός στη σπονδυλική στήλη, δεν θα προσέχουμε για όλη μας τη ζωή. Φυσικά θα προσέχουμε και πάρα πολύ κιόλας. Και όσο καλά και να αισθανόμαστε. Όσο καλά και να αισθανόμαστε. Ή αν μας χειρουργήσει ο καρδιοχειρουργός, θα ξανακαπνίσουμε. Ναι, μερικοί ξανακαπνίσουν. Καλό το ίδιο θα πρέπει, η ίδια σοβαρότητα θα πρέπει να δοθεί και σε εμάς. Πρέπει να δείξει δηλαδή την ανάλογη σοβαρότητα η γυναίκα, για να. Και πρέπει να προσθέσω ότι ακράτεια υπήρχε πάντα. Ναι. Έτσι. Γιατί τόσο φασαρία τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ξεκίνησε, ας πούμε, να θεραπεύεται για ακράτεια πριν από 20-20 κάτι χρόνια. Ποιο ήταν το προσδόκιμο ζωής της γυναίκας πριν από 50 χρόνια? Κοντά στα 65. Μικρό. Έτσι. Σήμερα είναι το 85. Άρα προσθέτουμε άλλα 20 χρόνια. Ναι. Η εμφάνιση της ακράτειας παραμένει να είναι τα 50. Και τότε. Ναι, και τώρα. Αλλά, αλλά τότε είχαμε να ζήσουμε 15 χρόνια με ακράτεια και τώρα έχουμε να ζήσουμε 35 χρόνια. 35, αφού είχε ανέβει το προσδόκιμο του όρου ζωής μας. Σαφώς. Άρα λοιπόν γι' αυτό γίνεται τόσο μεγάλος. Ναι, γιατί άρχισε να υπάρχει κοινωνικό ζήτημα στον πολιτισμένο κόσμο, έτσι. Έτσι. Σουηδία, Δανία, από εκεί που ξεκίνησε, ειδικά στη Σουηδία, η θεραπεία της ακράτειας. Από εκεί ξεκίνησε. Απέτησαν οι γυναίκες αμέσως πλην σαφώς ότι πολύ πρέπει καλά κάτι έκαναν. Να κάνουν. Ναι, και πολύ καλά έκαναν, αφού οπωσδήποτε η ζωή είναι μπροστά τους. Μία γυναίκα 50 ετών πλέον θεωρείται νέα γυναίκα. Εννοείται, ναι, βέβαια. Ναι, αν εμφανίσει αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν είναι και δραστηριοποιημένη επαγγελματικά και έχει όλα αυτά. Όταν μια γυναίκα 50 ετών έχει άλλα 17 χρόνια μέχρι να βγει στη σύνταξη. Ακριβώς. Είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Άρα λοιπόν, βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής της, κύριε Πουνερόπουλε. Και σε ποια επίπεδα? Κοιτάξτε, είναι και θέμα αισθητικό. Ναι. Έτσι, μια γυναίκα η οποία κυκλοφορεί με πάμπερς, μάλλον δεν φορεί, μπορεί να φορέσει παντελόνι. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα, έτσι, ναι. Φυσικά. Δεν μπορεί να πάει ένα ταξίδι. Ναι. Να κάτσει 4 ώρες στο αεροπλάνο ή ακόμα χειρότερα στο πούλμαν που δεν έχει τουαλέτα. Συνήθως ναι, πηγαίνουν οι γυναίκες αυτές. Ναι, που πηγαίνουν με τους συλλόγους. Με το ΑΚΠ, με τους πολιτιστικούς συλλόγους και κάνουν εκδρομές και όλα αυτά. Ναι, σωστά. Έτσι. Άρα, μπορεί λοιπόν να είναι χείρα, να μην έχει παντρευτεί και να θέλει να φλερτάρει και να χορέψει. Mm-hmm. Θα χορέψει ή δεν θα χορέψει, αν έχει ακράτεια. Δεν θα χορέψει. Σε ένα γάμο, σε μια εκδήλωση. Απελευθερώνεται η γυναίκα. Αυτό έχω δει εγώ στα δικά μας περιστατικά. Έρχεται και είναι άλλος άνθρωπος. Και αυτό που είδα είναι ότι πέρα από τη διόρθωση του συγκεκριμένου προβλήματος, έρχεται και είναι πιο περιποιημένη. Βέβαια. Πιο καλά ντυμένη. Διότι έφυγε γιατί ένα βάρος. Και κάποια κατάθλιψη. Μα προκαλεί κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη είναι αυτή η οποία εκφράζεται και στον ντύσιμο και στο πώς θα ντυθεί, πώς θα βαφτεί, πώς θα συμπεριφερθεί γενικώς. Ναι. Αυτό την επηρεάζει ψυχολογικά. Άρα λοιπόν, όταν, όπως είπατε, απελευθερώνεται από το πρόβλημα και η ζωή της, ας πούμε, έχει καλύτερη ποιότητα, σαφώς βλέπει, ας πούμε, και τον εαυτό της και δεν νιώθει αυτή την απογοήτευση. Γιατί πολλές γυναίκες, δυστυχώς, νιώθουν έτσι μία, ας το πούμε, κατάθλιψη εισαγωγικά, μία απογοήτευση για τη ζωή, συνδέουν την κατάθλιψη, την ακράτεια με το γύρες και όλα αυτά τις κάνει να αισθάνονται άσχημα. Σαφώς. Και στις άλλες, σε περίπτωση που έχουμε αποκατάσταση των άλλων παθήσεων που λέγαμε. Των άλλων είναι πιο χειρότερες. Εκεί είναι χειρότερα πράγματα, διότι όταν είναι παρατημένο, αυτά η ποιότητα του δέρματος, αυτών των υλικών που βγαίνουν προς τα έξω, ναι, των σωμάτων, δεν είναι για να είναι έξω από το σώμα. Ναι. Είναι φτιαγμένα για να είναι μέσα στο φυσικά, σώμα. Φυσικά, ναι. Οπότε, στο παρατημένο περιστατικό θα δούμε ότι έχουμε μια κυστεροκύλη που έχει μείνει εκεί για χρόνια. Έχει κάνει έκζεμα. Κάνουν πληγές, οι οποίες μετά αρχίζουν να μοραγούν. Ναι. Το ίδιο, ναι, το ίδιο με τη μήτρα. Όταν αυτό το πράγμα εξαλειφθεί, η γυναίκα θα νιώσει πολύ πιο ελεύθερη.
δεν θα νιώσει αυτό το μπούκομα, το βάρος που νιώθουν προς τα κάτω. Φυσικά. Και φυσικά θα έχει και καλύτερη σεξουαλική ζωή. Μάλιστα. Κύριε Πουρναροπουλέ, δεν σας ρώτησα λίγο για τον ΕΟΠΗ. Είπαμε για τα κόστη. Ναι. Ο ΕΟΠΗ παίζει κανένα ρόλο σε όλα αυτά. Δηλαδή, εντάσσεται με καλύπτει κάτι ΕΟΠΗ. Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος από τα υλικά. Από τα υλικά. Το οποίο τι σημαίνει δηλαδή, ότι από αυτά τα 1.800 ευρώ, 1.500 ευρώ. Άμα δεν είχαμε τον ΕΟΠΗ, ναι, θα ήταν περισσότερα. Θα είχαμε ένα 30-35% επιβάρηση. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να κλείσουμε σιγά σιγά και να πούμε 2-3 λόγια για την ενημέρωση και τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε σχετικά με αυτό το θέμα. Θέτοντάς σας ακόμα μια ερώτηση για την κληρονομικότητα. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω, που δεν το ρώτησα στην αρχή και θέλω να το πω αυτό, το ξέχασα. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στην εμφάνιση της γυναικείας ακράτειας? Ναι, διότι το ελλειμματικό κολαγόνο είναι κάτι που κληρονομείται. Μάλιστα. Ξεκινώντας τη καριέρα μου στην Ελλάδα, έκανα κάποιες ταινίες, τοποθέτησα κάποιες ταινίες τις πρώτες που είχαν μπει στην Ελλάδα, τότε στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου. Κάποιων γυναικών εξ αυτών ξεγέννησα τις κόρες. Διότι τους άρεσε η συμπεριφορά μου, τους άρεσε ο γιατρός και μου φέραν την κόρη τους, που ήταν έγκυες. Εμφάνισαν περίπου 9 στις 10 από αυτές τις γυναίκες πρόβλημα χαλάρωσης και κράτειας που γεννήσαμε. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενημερώνονται τα κορίτσια και θα πρέπει να ξεκινάνε τις ασκήσεις του πιελικού εδάφους από μικρές. Ναι. Παρένθεση. Στη Σουηδία και στη Δανία οι ασκήσεις αυτές, όχι στο φυσιοθεραπευτή με τις βιοαναδράσεις, οι ασκήσεις Κέγκελ διδάσκονται στα γυμνάσια. Τι λέτε. Διδάσκονται στα κορίτσια των 14-15 ετών. Και τους γίνεται βίωμα το ότι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτές τις ασκήσεις μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μάλιστα. Διότι δεν θέλει ο κρατικός μηχανισμός, ο σουηδικός, να ξοδεύει λεφτά για κράτεια ούρων και για χαλάρωση πυρηνικού εδάφους. Άρα λοιπόν έχουν κάνει πρόληψη ουσιαστικά. Έχουν κάνει μια πρόληψη και το οποίο τους κάνει και οικονομία χρημάτων και φυσικά βοηθάει και τις γυναίκες. Θέλει λοιπόν να υπάρχει μια ενημέρωση. Να μην το κρύψει δηλαδή η μαμά από την κόρη, σε περίπτωση που είχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και σε περίπτωση που μένει έγκυος η κόρη και είναι πολύ μεγάλο το μωρό. Ναι. Να μην προσπαθήσουμε να το βγάλουμε φυσιολογικά. Σε γυναίκες οι οποίες έχουν οι μητέρες τους γυναικεία κράτεια. Να μην προσπαθήσουμε να δούμε αν έχουμε ένα γρήγορο, εύκολο φυσιολογικό γλυκό τοκετό, τότε ναι. Αν δούμε όμως ότι καθυστερούν τα πράγματα και θα υπάρχουν τραυματισμοί, αυτές τις γυναίκες καλό να τις συμβουλέψουμε ότι θα γλιτώσουν από μεγάλους μπελάδες μετά, αν κάνουν μια κεσαρική δομή, η οποία πλέον είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, άσχετα αν φαίνεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά προφυλάσσει τις επόμενες τα κορίτσια των ατόμων τα οποία έχουν γυναικεία κράτεια για τη μελλοντική ζωή τους και ιδιαίτερα, που είναι το πιο συχνό αυτό, όταν να κάνουν ένα τοκετό, είτε αυτός είναι φυσιολογικός και επαναλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι κατάλαβα, πιστεύω και όλοι όσοι παρακολουθήσαμε το θέμα, κύριε Πουρναρόπουλε, πως το θέμα αυτό σχετίζεται με την εμπειρία του γιατρού για την ουσιαστική τοποθέτηση του προβλήματος ανάλογα με το ποιο τύπο ακράτειας υπάρχει και τι ουσιαστικά αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει, αλλά παίζουν ρόλο και οι ανάγκες του ασθενού στην προκειμένη περίπτωση. Σαφώς. Άρα, εμπειρία του γιατρού, κύριος Πουρναρόπουλος, ουρογυναικολογία, είπαμε, ειδικότητα, και οι ανάγκες του ασθενούς. Γιατί υπάρχουν και οι ανάγκες του ασθενούς. Ένας ασθενής μπορεί να θέλει να το κάνει και άλλος να μην θέλει να λύσει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Αλλά πρέπει να είναι ενημερωμένος. Να είναι ενημερωμένος. Και ουσιαστικά επειδή είναι ένα απλό πρόβλημα, δεν πρέπει να το σκέφτεται καν. Πρέπει να το. Ναι, είναι πολύ πιο απλό από άλλες επεμβάσεις τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε μια λαπαροσκόπηση για να βγάλουμε μια κίστη. Αυτό είναι πολύ πιο απλό και εντελώς ακίνδυνο. Δηλαδή δεν έχει σημειωθεί θάνατος. Ναι, αφού λέτε πρώτο Θεός ότι έχει 100% επιτυχία. Και ότι μιλάμε τώρα για πάνω από 4 εκατομμύρια επεμβάσεις στον κόσμο, κοντά στα 5 εκατομμύρια πλέον, και δεν υπήρξε σοβαρή αιμορραγία, δεν υπήρξε θάνατος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και μας ενημερώσετε για αυτό το. Τηλεφωνήστε λοιπόν αν έχετε κάποια απορία σε σχέση με όλα αυτά και στο τηλέφωνο του καναλιού μας, το οποίο είναι το 2310-501-006. Κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη. Κάθε Τρίτη στις 3 το μεσημέρι, καθώς επίσης και μετά από 15 μέρες, την μεθεπόμενη Τρίτη, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, στις 10 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Γεια σας.